Ξεκίνησε αντιπυρική περίοδο στην Κορινθία και με αφορμή το γεγονό ότι ο νομό έχει πληγεί από τι πυρκαγιέ τα προηγούμενα έτη. Ο υποδιοικητή πυροσβεστική υπηρεσία Κορινθίου υπενθυμίζοντα στου κατοίκου τη δράση πρόληψη που οφείλουν να υιοθετήσουν τουλάχιστον έω τη λήξη αυτή. Για του λόγου αυτού επιβάλλεται ιδιαίτερη προσεκτική συμπεριφορά όλων, ώστε να αποφευθεί η εκδήλωση πυρκαγιά από αμέλεια. Να σα ενημερώσω ότι τη 19η Απριλίου εκδόθηκε η παρήθμη 1-2013 πυροσβεστική διάταξη από τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, όπου αφορά τον καθορισμό των χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χωτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, και πλέον ήδη εμείς σαν πυροσβεστική υπηρεσία και σαν ολόκληρος νομός έχουμε επισέλθει στην αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με το άρθρο λοιπόν 2 αυσής της 1-2013 πυροσβεστικής διάταξης, απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 1η-5η-2013 έως 31η-2013, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. Αυτό που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι δεν πρέπει κανένας αγρότης που δραστηριοποιείται στο νομό μας να καίει χωρίς να έχει πάρει άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία πρέπει να ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να χορηγήσει στον αγρότη άδεια καύσης εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κανένας αγρότης να επιχειρεί να κάψει χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την υπηρεσία μας, διότι ήδη θα υπάρξουν δασικές περιπολίες με μοτοσυκλέτες και με αυτοκίνητα, ήδη θα στελεχωθούν τα πυροφυλάκια και οποιοδήποτε επιχειρήσει να κάψει θα γίνεται άμεσα αντιληπτός και θα ακολουθούν οι ανάλογες ποινικές κυρώσεις για αυτόν. Τώρα, όποιος έχει πάρει την άδεια καύσης πρέπει να καίει τις ώρες και τις ημέρες που θα ορίζονται στην άδειά του, οι οποίες δεν βγαίνουν έτσι απλά, μπαίνουμε στο ίντερνετ, βλέπουμε το χάρτη επικινδυνότητας και χορηγούμε την απαιτούμενη άδεια. Εφόσον λοιπόν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που είναι όργωμα, άρρωση γύρω από την υποκαύση περιοχή σε ακτίνα 3 μέτρων, να υπάρχει νερό, ικανή ποσότητα ύδατος, για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά και άλλα πολλά. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει κανένας να καίει χωρίς την απαιτούμενη άδεια καύσης από την υπηρεσία μας.